Αισθάνεστε και συνεκδότης του Δόλπια, κύριε Κουλόγλου, ΣΥΡΙΖΑ? Ελπίζω απλώς συνεκδότης και όχι μέτοχος, συμμέτοχος, γιατί όπως ξέρετε τα οικονομικά του ΔΟΛ είναι πολύ άσχημα, επομένως όποιος μπει μέσα αναλαμβάνει και, και τις ζημιές. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείται. Μου έχει κάνει όμως τρομερή εντύπωση αυτή η διγλωσία και η υποκρισία. Διάβαζα προχτές μια έκκληση διανοούμενων κλπ. Που δεν ανήκουν στον κυβερνητικό χώρο, που ζητούσαν από την κυβέρνηση να παρέμβει και να κάνει κάποιες διατάξεις χαριστικές ή σε συνεργασία τέλος πάντων με τις τράπεζες για να σωθεί το ιστορικό εκδοτικό συγκρότημα κτλ. Σωστή κατά τα άλλα η πρωτοβουλία. Και τώρα όταν πάει να γίνει κάτι έχουμε θύελλα αντιδράσεων. Είναι δηλαδή μια σχιζοφρένεια. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Στη χώρα θέλουμε να σωθεί, να σωθούν βασικά οι θέσεις εργασίας και φυσικά και ένα ιστορικό συγκρότημα ή δεν θέλουμε. Ποιο είναι το θέμα δηλαδή? Από την άλλη αντιλαμβάνεστε ότι και η κυβερνητική πλευρά δεν απαντά επαρκώς. Δηλαδή ο κύριος Μουλόπουλος είναι στο κενό, είναι ένας πρώην βουλευτής που αποφάσισε να επιστρέψει μετά από 2 δεκαετίες διευθυντή σύνταξη στο ΔΟΛ για να τον σώσει. Αντιλαμβάνεστε ότι επικοινωνιακά αυτό λιγάκι δεν πατάει, όταν στη βινιέτα της Αυγής είναι ακόμη ο κύριος Μουλόπουλος. Υποθέτω ότι ο κύριος Μουλόπουλος τα κάνει όλα αυτά χωρίς να είναι η κυβέρνηση αντίθετη με όλο αυτό, με την προσπάθεια διάσωσης του ΔΟΛ. Αλλά αυτό δεν ζητούσαν από την κυβέρνηση τον προηγούμενο καιρό? Ναι, βεβαίως. Θα πρέπει να διευκολύνει τη διάσωση και τα λοιπά. Εντάξει, αυτή τη στιγμή και φυσικά οποιαδήποτε διάσωση δεν θα μπορούσε να γίνει και κόντρα στην κυβέρνηση, εκτός αν υπήρχε κανένας πολύ μεγάλος επιχειρηματίας που να ήθελε που είχε πολλά λεφτά για να χαλάσει. Γιατί στην πραγματικότητα με τέτοια χρέη και με την κατάσταση της κρίσης του τύπου και με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, όλες οι επενδύσεις αυτή τη στιγμή σε μέσα ενημέρωσης δεν είναι αποδοτικές. Και είναι επενδύσεις που οδηγούν σε οικονομικές απώλειες μεγάλες των επενδυτών. Επομένως πρέπει να υπάρξει ένα συνδυασμός πολλών παραγόντων. Διαφορετικά μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ούτε να στρωθοκαμιλίζουμε. Αυτό θέλω να πω. Πείτε μου, κύριε Κουλογλού, εσείς το είπατε και σωστά το είπατε, ότι γενικώς στη χώρα η κατάσταση είναι σουρεαλιστική. Βρίσκεται ότι δεν είναι ταυτόχρονα και προϊόν μιας πολυεπίπεδης σύψης πια? Νομίζω ναι. Νομίζω ότι νομίζω ότι έχει αλλάξει η χώρα τα τελευταία χρόνια αρκετά, από το μνημόνιο και μετά. Έχουν αλλάξει και τα μυαλά των ανθρώπων και οι σχέσεις των ανθρώπων και η στάση τους απέναντι στην πολιτική και στην κοινωνία. Δυστυχώς έχουμε υποστεί τις συνέπειες που θα είχε μια χώρα σε πόλεμο μετά από ένα πόλεμο, και δυστυχώς ο πόλεμος συνεχίζεται ακόμη. Το ότι χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέλεξε τον κύριο Ταγιάννη σηματοδοτικά, τη γνώμη σας, κάτι για την περαιτέρω πορεία στην αβεβαιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα θεσμικά της όργανα? Γιατί ο κύριος Ταγιάννη δεν είναι απλά ένας συντηρητικός πολιτικός. Προέρχεται από το χώρο του Μπερλουσκόνη. Ναι. Σηματοδοτεί δύο πράγματα. Πρώτον, την πλήρη κυριαρχία της δεξιάς στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πλέον καταλαμβάνεται και η τρίτη βασική θέση, που είναι η θέση του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου. Οι άλλες δύο είναι του Προέδρου της Κομισιόν, που είναι ο Γιούνκερ, ο οποίος επίσης ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή στην δεξιά, και επίσης και η θέση του Προέδρου του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή που προεδρεύει των αρχηγών κρατών και των πρωθυπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ο Τούσκ, ο οποίος επίσης ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Άρα τους τα πήραν όλα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Αυτή είναι η μία εξέλιξη. Η δεύτερη εξέλιξη είναι όμως, και νομίζω ότι αυτή μπορεί να είναι θετική, ότι από τη στιγμή που οι Σοσιαλδημοκράτες πάβουν να βρίσκονται στην εξουσία και περνούν στην αντιπολίτευση, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε να δημιουργηθεί ένα καινούριο προοδευτικό μέτωπο εναντίον της λιτότητας, που το έχουμε απολύτως ανάγκη. Και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε αρχίσει και το χτίζουμε
σιγά σιγά, παρότι δεν είναι όλοι οι σοσιαλδημοκράτες σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι αρκετοί από αυτούς. Και αυτό θα διευκολυνθεί τώρα, ότι πλέον αυτή η μεγάλη, ο μεγάλος συνασπισμός που υπήρχε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τελείωσε, μας τελείωσε. Ένας μεγάλος συνασπισμός που ήταν στα πρότυπα του γερμανικού μεγάλου συνασπισμού, όπου κυβερνούν, ξέρετε, στη Γερμανία η Μέρκελ, αλλά με τους σοσιαλδημοκράτες μαζί, και που όλες οι αποφάσεις είχαν σχεδόν λαμβάνονταν από τα δύο μεγάλα κόμματα και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο πριν έρθουν για ψήφιση. Λένε πολλές φορές ότι το Ευρωκοινοβούλιο, ξέρετε, δεν έχει εξουσίες και άλλες τέτοιες ανοησίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα, να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών, να ανατρέψει τη λιτότητα, αν υπήρχε αντιπολίτευση. Δηλαδή, εννοώ αξιωματική αντιπολίτευση, ισχυρή. Εμείς είμαστε αντιπολίτευση στην αριστερά, οι πράσινοι είναι, αλλά δεν είμαστε ελάσσον αντιπολίτευση. Δεν υπήρχε μείζον αντιπολίτευση, γιατί η αντιπολίτευση μαζί με την, δηλαδή το δεύτερο κόμμα συγκυβερνούσε μαζί με το πρώτο. Αυτό δεν υπάρχει πια. Και αυτό δημιουργεί τις καλές προϋποθέσεις, κατά τη γνώμη μου. Επομένως, έχουμε και ένα καλό και ένα κακό νέο. Δεν μου λέτε, κύριε Κουλόγλου, αυτό το σχήμα που λέτε ότι μέσα στο αρνητικό του βλέπω ότι έχει ένα θετικό, αφού περνάνε οι σοσιαλιστές, οι σοσιαλδημοκράτες στην αντιπολίτευση, το βλέπετε να έχει αντιστοίχηση και με τα ελληνικά δρόμενα και με την κινητικότητα στο χώρο της κεντροαριστεράς, της δημοκρατικής συμπαράταξης? Δηλαδή, βλέπετε ότι αυτή είναι και μια κίνηση που μπορεί να φέρει το ΣΥΡΙΖΑ πιο κοντά με αυτό το χώρο? Κοιτάξτε, αυτό έχει γίνει στην Ευρώπη εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή, η μεγάλη υποστήριξη στην κυβέρνηση την ελληνική έρχεται από την σοσιαλδημοκρατία, πέρα από την αριστερά δηλαδή. Έχουμε ακούσει πύρινους λόγους υπέρ της Ελλάδας και κατά του Σόιμπλε από τον Πιτέλα, που ήταν υποψήφιος τώρα και που είναι ο πρόεδρος της ομάδας σοσιαλιστών και ήταν υποψήφιος για να κυβερνήσει την Προεδρία του Ευρωκοινοβουλίου. Και επίσης υποστηρίζουν όλη την ελληνική κυβέρνηση, ο Μοσχοβησί, ο οποίος είναι σοσιαλιστής, είναι επίτροπος για τα οικονομικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι φανατικά επίσης υπέρ. Άρα αυτό το έχουμε στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, εντάξει, έχουμε βέβαια την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση, αλλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να ξεπεραστούν τα παλιά και να κοιτάξουμε τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην Ευρώπη. Αυτή η πραγματικότητα είναι πολύ άσχημη. Έχουμε άνοδο της δεξιάς και της ακροδεξιάς, και απέναντι σε αυτή την άνοδο οι προοδευτικές δυνάμεις, αριστερές και κεντροαριστερές, πρέπει να ενωθούν. Ναι, είναι σαφές. Και αυτό πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Εγώ υπενήσωμαι ότι αν η συγκόλληση αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται, του Πασόκ με το κηδισό του Γιώργου Παπανδρέου, προϊονίζεται εξελίξεις σε ένα διάλογο με το ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε να δείτε, θα έπρεπε να γίνει, να ξεκινήσει ένας διάλογος. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό έχει αποφασιστεί από την... Κύριε Κουλόγλου, επειδή δεν μασάτε, ακούστε, αισθάνεστε πιο καλά με συνεργαζόμενους τους ανεξάρτητους Έλληνες ή με έναν χώρο πιο οικείο πολιτικά? Στρατηγικά εννοείται, με ένα χώρο πιο οικείο πολιτικά. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να αντιληφθούν μια σειρά από προβλήματα, αντιπαραθέσεις που έχουν να κάνουν και με το πρόσφατο παρελθόν. Αλλά βεβαίως είναι οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα είναι πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι ότι είναι πιο κοντά από δυνάμεις που είναι δεξιές, όπως είναι οι ΑΝΕΛ, έστω και αν ανήκουν στο αντισυστημικό στρατόπεδο, δηλαδή είναι νεότερα κόμματα τα οποία δεν ευθύνονται βασικά για την πορεία της χώρας μέχρι εδώ. Εντούτοις, με αυτοκριτική από όλες τις πλευρές πρέπει να υπάρξουν, να ξεκινήσει ένας διάλογος, πιστεύω. Πείτε μου τώρα, μέσα σε αυτό το φάσμα, η ιστορία για την ώρα με την εκτίμηση που είχατε κάνει εσείς, θέλω να θυμίσω, τέλος του 16, φαίνεται να σας επιβεβαιώνει. Δηλαδή, η ιστορία της αξιολόγησης πάει όλο και πιο πίσω, σε μια διελκυστίδα με ή χωρίς Δουνουτού, με ή χωρίς νέο πρόγραμμα, με ή χωρίς το σχέδιο Σόιμπλε, και πάει λέγοντας. Εμένετε στην εκτίμηση ότι έχουν αποφασίσει να μην δώσουν το πράσινο φως στην ολοπλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και ενδεχομένως η κυβέρνηση θα έπρεπε να σκεφτεί την προσφυγή στον κόσμο, στο λαό? Εμένω στην άποψη ότι ο Σόιμπλε δεν θέλει να τελειώσει η αξιολόγηση
και θέλει να ανατρέψει την κυβέρνηση. Γι' αυτό δεν αλλάζω γνώμη και άλλωστε προκύπτει από όλες τις δηλώσεις, ακόμα και των τελευταίων ημερών αυτές τις δηλώσεις που έχει κάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι το επιδιώκουν αυτό. Όχι, υπάρχουν δυνάμεις και η Κομισιόν βασικά είναι φανατικά υπέρ του να κλείσει η αξιολόγηση, αλλά το ίδιο συμβαίνει με τον Βερολίνο και ιδιαίτερα με τον κύριο Σόιπλε, ο οποίος παίζει τα δικά του παιχνίδια, έχει τη δική του στρατηγική αλλά και τις δικές του αιμονές. Σας θυμίζω ότι ο Σόιμπλε έχει πει και χρησιμοποιεί κάνει προβολή του προσωπικού του προβλήματος στην Ελλάδα και έχει πει ότι όπως ο ίδιος μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του υπέφερε πόνες αλλά τελικά βγήκε πιο ισχυρός, έτσι και η Ελλάδα πρέπει να υποφέρει ώστε να βγει πιο ισχυρή. Και λες και δεν έχει υποφέρει τόσα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει έχει μεταφέρει αυτό το σχήμα. Το σχήμα αυτό το έχει πει και δημοσίως. Δηλαδή το έχει πει και στον κύριο Βενιζέλο παλιότερα, όπως ο ίδιος ο Σόιμπλε έχει αποκαλύψει. Επομένως έχουμε πέσει σε ένα τέτοιο είδους περίπτωση, όπου βεβαίως ο Σόιμπλε έχει βρεθεί ξαφνικά να παίζει κυρίαρχο ρόλο και να αποφασίζει για τις τύχες μας, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε πολύ δύσκολη θέση και ενώ αντίθετα το Eurogroup είναι ένα όργανο το οποίο είναι τελείως άτυπο, δημιουργήθηκε εκ των ενόντων, αλλά αυτή τη στιγμή αποφασίζει δυστυχώς για την πορεία της Ελλάδας και εκεί ο Σόιμπλε κυριαρχεί. Άρα αν είναι έτσι, βλέπετε ότι οι εκλογές είναι αναπόφευκτες? Οι εκλογές κατά τη γνώμη μου είναι το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσε να υπάρξει για τη χώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια σημάδια ανάκαψης της οικονομίας, στους αριθμούς, όχι στους ανθρώπους ακόμα, οι άνθρωποι που φέρουν, αλλά οι αριθμοί δείχνουν να τσιμπάνε, άρα επομένως μπορούν να αρχίσει να καλυτερεύει και λίγο η κατάσταση των ανθρώπων, να μπούμε σε μια ομαλότητα. Με συγχωρείτε τώρα κύριε Κουλόγλου, έγινε λίγο κακός μαζί σας. Αυτό δεν έλεγε και ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, ότι στους αριθμούς πάμε καλά. Δηλαδή η ίδια αφήγηση, αν πρόκειται να ακούς, δεν λέει τίποτα. Γιατί τον αλλάξαμε, θα σας πει κάποιος δηλαδή. Εντελώς ευτυχώς ή δυστυχώς η ίδια αφήγηση είναι. Δηλαδή αυτό το σχέδιο εξόδου στις αγορές ώστε να περιοριστούν και να ξεπεράσουμε τα μνημόνια κτλ. Αυτό είναι το σχέδιο. Γιατί τώρα ανατρέψαμε, κατά τη γνώμη μου, και το είχα πει και τότε, ότι ο Σαμαράς έπρεπε να αφαιθεί να κάνει τη βρώμικη δουλειά και να ολοκληρώσει τη θητεία του, ένα μεγάλο μέρος της θητείας του, και εντωμεταξύ ο ΣΥΡΙΖΑ να προετοιμαστεί καλύτερα για την ανάληψη της εξουσίας που θα ερχόταν πολύ πιο ομαλά τότε, σαν όριμο φρούτο, με απόλυτη πλειοψηφία, κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Δυστυχώς δεν εισακούστηκε και μου έκαναν κριτική ότι φλερτάρω με το ποτάμι και διάφορα. Γνωστό είναι αυτό, ναι, έχετε δίκιο. Λέγονται στην αριστερά όταν δεν υπάρχουν. Να το αναβιβάσω όμως εγώ. Όταν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Να το αναβιβάσω όμως εγώ στο σήμερα. Μήπως η Νέα Δημοκρατία σκέφτεται κατά τον ίδιο τρόπο σήμερα? Δηλαδή, ας το Τσίπρα να κάνει την υπόλοιπη βρώμικη δουλειά των επώδυνων μέτρων και θα έρθουμε εμείς μετά με το κύμα. Και γι' αυτό εσείς λέτε ότι ίσως η διέξοδος να είναι. Εσείς προσωπικά λέω. Να ήταν η προσφυγή στις κάλπες. Εάν ήταν έξυπνη η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης, θα έπρεπε να το κάνανε αυτό. Αλλά είναι τόσο διψασμένοι για την εξουσία, ώστε δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή τη φορά δεν θα παραλάβουν καυτή πατάτα, όπως παρέλαβε ο Τσίπρας από τον Σαμαρά, θα παραλάβουν μια ορολογιακή βόμβα που θα σκάσει στα χέρια τους. Και η ορολογιακή βόμβα περιλαμβάνει και ακόμα και το νόμισμα. Ακόμα περιλαμβάνει και τη συμμετοχή δηλαδή της χώρας στην Ευρωζώνη, γιατί το σχέδιο του μπαίνει τέτοιο, να μας πετάξει απ' έξω. Α, μπαίνει πια λέτε το θέμα? Ασφαλώς και μπαίνει. Και γι' αυτό ασφαλώς και μπαίνει. Και αν υπάρξει μια πολιτική αστάθεια την οποία θα φέρουν οι εκλογές, αυτό το σχέδιο Σόιμπλε, το μεσοπρόθεσμο σχέδιο Σόιμπλε, θα βγει πολύ καλά στην επιφάνεια. Και απορώ πραγματικά με τη στρατηγική και την τακτική του κυρίου Μητσοτάκη. Δηλαδή είναι καταστροφική, θα τους κάσει στα χέρια μια φοβερή βόμβα. Τώρα, δεδομένου όλων αυτών, εγώ σας λέω ότι θεωρώ ότι οι εκλογές δεν είναι το καλύτερο, είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί αυτή τη στιγμή στη χώρα, αλλά από τη στιγμή που εκτιμάς
ότι ο αντίπαλος, δηλαδή ο Σόιμπλε, θα σου κάνει πόλεμο, κάποια στιγμή θα σου επιτεθεί, πρέπει να διαλέξεις εσύ τη στιγμή που θα ξεκινήσει ο πόλεμος. Δεν πρέπει να τον αφήσεις δηλαδή να σε φθείρει μέχρι το καλοκαίρι με μια πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα. Αυτό εκτιμάται δηλαδή, ότι ο Σόιμπλε είχε αποφασίσει να σύρει τη χώρα μέχρι το καλοκαίρι, κατά το ανάλογο του καλοκαιριού 2015, ως προς την οικονομική ασφυξία. Θεωρώ ότι, ότι το βασικό του σχέδιο είναι είτε να σε σύρει έτσι και να ροκανίσει και την όποια επιρροή ακόμα έχει στην κοινωνία, ή να σε εξαναγκάσει σε τέτοιους εξευτελιστικούς όρους συνθηκολόγησης ώστε να πέσεις από αυτούς. Δηλαδή η στρατηγική του Σόιμπλε είναι να ρίξει την ελληνική κυβέρνηση και να βάλει τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί τον θεωρεί ένα πολύ πιο πυθύνιο σύμμαχο στην Ευρώπη, που θα του κάνει στην Ελλάδα, που θα του κάνει όλα τα χατήρια. Και επιπλέον αυτό θα ολοκλήρωνε σχεδόν την πλήρη στροφή της Ευρώπης προς τα δεξιά. Σχεδόν την πλήρη, θα απομένει πλέον δηλαδή μόνο η Πορτογαλία, που έχει όμως μια ασταθή κυβέρνηση. Δηλαδή ξαναγυρνάμε σε αυτό το σενάριο που είδαμε και να γίνεται και χτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου πλέον δεν τηρούν ούτε τα προσχήματα και καταλαμβάνουν τη μία μετά την άλλη, η δεξιά δηλαδή, όλες τις κρίσιμες θέσεις. Δεν τους ενδιαφέρει πια ούτε καν η συμμαχία με τους σοσιαλδημοκράτες. Άρα εκτιμάτε ότι το τι είδαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι και προανάκρουσμα του τι θα δούμε στις εκλογές σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ολλανδία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία? Τα πράγματα πάνε γενικά προς τα δεξιά αυτή τη στιγμή. Στην Ολλανδία, που έχουμε το Μάρτιο, το ερώτημα είναι αν ο ακροδεξιός θα βγει πρώτος. Και αυτό σαφέστατα σηματοδοτεί μια στροφή προς τα δεξιά. Το ίδιο και στη Γαλλία, όπου αυτή τη στιγμή μάλλον ένας δεξιός και μια ακροδεξιά θα περάσουν στο δεύτερο γύρο και μπορεί να βγει και η Λεπέν. Αυτό σημαίνει διάλυση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Και μετά θα δούμε και στη Γερμανία το ακροδεξιό κόμμα, αυτό που πιέζει και τη Μέρκελ, είναι σε άνοδο. Είναι ένα νέο κόμμα το οποίο όμως έχει φτάσει στις δημοσκοπήσεις να παίρνει το 15%. Επομένως έχουμε μια γενικότερη στροφή προς τη δεξιά και την ακροδεξιά. Αυτό είδαμε και στο Ευρωκοινοβούλιο χτες. Σε 2/24 έχουμε την ορκομοσία του νέου Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος σε μία από τις τελευταίες του δημόσιες εμφανίσεις μίλησε για την Ευρώπη και είπε ότι είναι υποδιάλυση, μια γερμανική Ευρώπη, και περίπου χάιδεψε και το Brexit. Αυτό πώς πιστεύετε ότι θα μετοχοποιηθεί στην Ευρώπη? Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που θέτεται, διότι εγώ αυτά που καταλαβαίνω από το Ευρωκοινοβούλιο εδώ, αλλά και διαβάζοντας τους Γερμανούς, είναι ότι θεωρούν ότι η εκλογή του Τραμπ μπορεί να τους βγει σε καλό. Δηλαδή να κατοχυρώσει την ηγεμονική τους θέση στην Ευρώπη. Με την έννοια την εξής, ότι ο Τραμπ δεν είναι και στην κουλτούρα του, είναι σε θέση να κάνει τρομερά μεγάλες διαφορές ανάμεσα στους Γάλλους, στους Γερμανούς κλπ. Αυτός θέλει να μιλάει με κάποιον στην Ευρώπη, τον οποίο να συνοείται συνολικά για όλη την Ευρώπη. Αυτός ο κάποιος σήμερα δεν υπάρχει, δηλαδή πρέπει να τηλεφωνήσεις και στη Μέρκελ και λίγο στον Ολάντ και λίγο Ρέντσι και στην Κομισιόν κτλ. Αυτό που θα ήθελε ο Τραμπ είναι να μιλάει με κάποιον και να τα καθαρίζει. Και αυτός ο κάποιος, οι Γερμανοί λένε ότι θα είμαστε εμείς. Δηλαδή τι λένε? Λένε ότι σε λίγο μπορεί να με χρειάζεται παρά μόνο ένα τηλέφωνο να κάνει ο Τραμπ. Θα το κάνει στο Βερολίνο κατευθείαν. Δηλαδή ενδεχομένως παρότι η άνοδος του Τραμπ δεν είναι καλή ούτε για τον κόσμο, ούτε για την Ευρώπη, γιατί μειώνει την διάρκεια της συνεργασίας, γιατί είναι απρόβλεπτος, γιατί όλες οι μεταπολεμικές συμμαχίες τίθεται από αφισβήτηση, εντούτοις μπορεί να τους οδηγήσει σε επιβεβαίωση της απόλυτης κυριαρχίας τους στην Ευρώπη. Και αυτό το βλέπω
να προκύπτει και μέσα από τις δηλώσεις Γερμανών έμεσες και μέσα από γερμανικά δημοσιεύματα. Θέλω κλείνοντας, κύριε Κουλογλός, ευρωβουλευτής, με ιδιαίτερες όμως ευαισθησίες, σήμερα να σας ρωτήσω, σήμερα έχουμε την επανέναρξη των Μοντπελεράν σε τεχνικό επίπεδο, το συζητήσεων για το Κυπριακό, αλλά η συζήτηση μεγάλη είναι ότι αφενός μεν η Τουρκία δεν έχει λόγο να προχωρήσει στην κατάσταση που βρίσκεται σε μια λύση περίπου συμβιβασμού, τα έχει αυτά που θέλει στην Κύπρο, έστω και αν εμάς μας κακοφαίνεται, αλλά δεν έχει λόγο, και από την άλλη ότι επιχειρείται μία λύση πριν κατακάτσει όλο το γεωπολιτικό παζλ. Εσείς πώς το βλέπετε? Δεν ξέρω τι εννοείται. Επιχειρείται λύση πριν αν εννοείται δηλαδή το πώς θα πάνε τα πράγματα με τον Τραμπ. Όχι μόνο με τον Τραμπ. Ξέρετε ότι όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά ακόμη και στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η δική σας προσέγγιση ποια είναι? Ναι. Αυτό θα ευνοούσε κατά κάποιο τρόπο. Θα ευνοούσε, διότι σε ένα κλίμα γενικευμένης αστάθειας όλοι θέλουν να έχουν να παρουσιάσουν και μία επιτυχία. Και αυτή η επιτυχία θα μπορούσε να είναι μια συμφωνία για την Κύπρο, για το τέλος της διαίρεσης του νησιού, που θα παρουσιαζόταν μετά από 42 χρόνια, θα παρουσιαζόταν σαν μια επιτυχία που να και υπάρχει ένα θετικό παράδειγμα σε όλο τον κόσμο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σκέλος της πρώτης ερώτησής σας, δηλαδή γιατί η Τουρκία να προχωρήσει σε συμφωνία αφού τα έχει όλα στην Κύπρο, θεωρώ ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Καταρχήν παραγνωρίζεται τον παράγοντα των Τουρκοκυπρίων. Οι Τουρκοκύπριοι δεν είναι ευχαριστημένοι ούτε οι ίδιοι με τα τουρκικά στρατεύματα, ούτε με την τουρκική λίρα. Πολύ περισσότερο αφού η τουρκική λίρα, ενώ δηλαδή η πρόσβαση στην τουρκική οικονομία, γίνεται όλο και δυσκολότερη. Γιατί η τουρκική οικονομία, ιδίως με την ανταλλαγή που υπάρχει, είναι σε πολύ μεγάλη πτώση. Οι Τουρκοκύπροι θέλουν να αποτελέσουν ισότιμο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ένας παράγοντας που βλέπετε κάνει και τον Ακιντζή να διαμορφώνει θέσεις πολύ πιο προθυμένες από την Άγκυρα. Θα μου πείτε τώρα, η Άγκυρα τελικώς έχει και τα στρατεύματα επάνω στο νησί και βασικά αποφασίζει. Αλλά και ο Ερντογάν έχει ανάγκη να κάνει μια διεθνή συμφωνία. Ο Ερντογάν είναι πλήρως αποδυναμωμένος, έχει ανοίξει μέτωπα παντού και θα τον συνέφερε και τον ίδιο να έχει να επιδείξει μια συμφωνία η οποία θα ευχαριστήσει και τους Ευρωπαίους, άρα θα βελτιώσει και τη σχέση του Ερντογάν με τους Ευρωπαίους, οι οποίοι όπως είδαμε ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Ο Γιούνκερ πήγε με δική του πρωτοβουλία στη Γενέβη στις συνομιλίες, η Μογκερίνη, οι Γερμανοί ενδιαφέρονται πάρα πολύ να το κλείσουν το θέμα για να παρουσιάσουν και αυτή μια διεθνή επιτυχία. Επομένως δεν νομίζω ότι είναι ακατάλληλη η στιγμή αυτή. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, για το πάρουμε διαφορετικά, μιας και δεν τον παράγοντα Τουρκία, πότε είναι καλύτερο να κάνεις μια συμφωνία με έναν αντίπαλο, όταν είναι σε πολύ ισχυρή θέση ή σε αδύνατη θέση? Εγώ θεωρώ ότι καλύτερα να κάνεις σε αδύνατη θέση, και αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι σε πολύ πιο αδύνατη θέση από ό,τι ήταν πριν από 3 χρόνια, που έσκιζε, πήγαινε η οικονομία της καλά, ο Ερντογάν έκανε διεθνείς φιγούρες και όλα αυτά. Σήμερα η Τουρκία έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα, έχει ένα εμφύλιο, μίνι εμφύλιο στο εσωτερικό της, έχει στρατεύματα στη Συρία και εκεί είναι το μεγάλο της πρόβλημα. Εσωτερικά είναι πλήρως αποσταθεροποιημένη, ιδιαίτερα μετά το πραξικόπημα. Διεθνώς είναι πάρα πολύ απομενωμένη, οικονομικά είναι σε πολύ δύσκολη θέση, άρα δεν είναι τώρα μια κατάλληλη στιγμή να κάνει κανείς συμφωνία με έναν αντίπαλο. Να περιμένουμε ξανά να ανακάμψει η Τουρκία δηλαδή και να κάνουμε συμφωνία αν θα είναι στα πάνω της? Ναι, αλλά από την άλλη αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι το ευκταίο για μας. Φαντάζεστε ένα Ερντογάν που θα πάει να πει ότι έκανα μια συμφωνία σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται στο εσωτερικό του? Θα τον πούνε όλοι αμέσως προδότη, άφησες το ιερό γκραλ που θεωρείται για την Τουρκία η Κύπρος και θα κινδυνεύει να πέσει ακόμη και από τους δικούς του. Γι' αυτό λέω πόσο εύκολο είναι να κάνει αυτό πίσω ο Ερντογάν. Αυτό είναι πρόβλημα του Ερντογάν. Προφανώς. Είναι πρόβλημα του Ερντογάν. Αλλά δεν αποτυπώνεται στο τραπέζι ότι δεν κάνω βήμα πίσω? Ο Ερντογάν στο εσωτερικό της χώρας, αν την εξαίρεση ότι
πρέπει να στηριχθεί στους γκρίζους λύκους, δηλαδή στην ακροδεξιά, για να αλλάξει το Σύνταγμα και να, να αλλάξει την εξουσία του Πρόεδρου. Με την αξία, γι' αυτό ίσως και να καθυστερήσει η όλη διαδικασία επίλυση του Κυπριακού κάποιο καιρό, μέχρι να το έχει ασφαλίσει αυτό ο Ερντογάν. Κατά τα άλλα, ιστορικά, ο Ερντογάν προς το παρόν είναι πλήρης κυρίαρχος του, του παιχνιδιού και ξέρετε όταν μιλήσει κανείς στον Ερντογάν αυτή τη στιγμή ή αντιμιλήσει, δεν έχει πολλά, πας και στη φυλακή. Ευθείαν. Με το, τον ηγέτη των Κούρδων, του φιλοκουρδικού κόμματος της αριστεράς, ζητάει 130 χρόνια φυλάκιση ο εισαγγελέας για κάτι, επειδή πήγε σε μια κηδεία μελών του ΠΚΚ και κάτι τέτοια. Επομένως, δεν σηκώνει πολλά πράγματα με τον Ερντογάν. Νομίζω ότι αν αποφασίσει ο Ερντογάν να προχωρήσει σε συμφωνία, διότι το συμφέρει, θα μπορέσει να την επιβάλλει στην Τουρκία χωρίς μεγάλο πρόβλημα και χωρίς κανένα να τολμήσει να τον πει προδότη.